ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς με άνοια λόγω της οικονομικής κρίσης? Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στους ασθενείς με άνοια. Πρώτον, οικονομικά προβλήματα, γιατί η συμμετοχή στα φάρμακα κατά της άνοιας είναι αρκετή σήμερα, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μηδενική η συμμετοχή. Επιπλέον, οι δομές που βοηθούν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους υποχρηματοδοτούνται και επομένως υπολειτουργούν. Και όλο αυτό το κλίμα έχει επηρεάσει δυσμενώς την κατάσταση των ασθενών και την ποιότητα ζωής των οικογενειών τους. Με ποιες δράσεις στηρίζει η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ Αθηνών τους ασθενείς αυτούς? Η εταιρεία μας προσφέρει μη φαρμακευτικές θεραπείες για τους ασθενείς, δηλαδή ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, λογοθεραπεία, φυσική άσκηση, εργοθεραπεία, και συγχρόνως προσφέρει εκπαίδευση και ψυχική υποστήριξη στις οικογένειες. Και συνολικά προσπαθούμε μαζί με τους ανθρώπους που είναι μαζί μας, τις οικογένειες, τους ασθενείς, τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των ασθενών. Καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες δομές, έρευνα για την νόσο Αλτσχάιμερ, γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς, η μάχη για τα νέα φάρμακα, η επιστημονική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί. Τι προσφέρει το πρόγραμμα που παρουσιάσατε σήμερα? Το πρόγραμμα Vodafone The World of Difference προσφέρει στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χορηγία για την καλύτερη λειτουργία του κέντρου ημέρας της εταιρείας μας στην Πανόρμου. Δηλαδή για ένα χρόνο θα επιχορηγεί μια ψυχολόγο που μας είναι τελείως απαραίτητη για τη λειτουργία αυτού του κέντρου, γιατί έχει πάρα πολλούς χρήστες, ασθενείς και πολύ λίγο προσωπικό που δεν επαρκεί. Είναι μια μεγάλη ανάσα αυτή η προσφορά της Vodafone για το κέντρο μας. Πώς μπορεί να βοηθήσει τους ανοικούς ασθενείς η ψυχολογική υποστήριξη? Μιλάμε για μια ομάδα ασθενών η οποία είναι περιθωριοποιημένη και στιγματισμένη κατά κύριο λόγο. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις μας να τους κοινωνικοποιήσουμε, να τους εντάξουμε σε ένα σύνολο και να τους παρέχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής και σε αυτούς αλλά και στους συγγενείς που έχουν τη θέση των φροντιστών. Μέσα από τις δράσεις μας παρέχουμε επίσης μη φαρμακευτικές θεραπείες, ενημέρωση και κατάρτιση στους συγγενείς και στους επαγγελματίες φροντιστές που τους φροντίζουν.